Λούτσα. Ράμα. Έλα. Τι έγινε? Τι λέει ρε Μένιο, πού είσαι, πού χάθηκες? Σε παίρνω και με κλείνεις. Αφού μιλάει άλλος μοναχός σε κλείνει. Ότι μου πειράζει, άντε ρε, έναν έχω. Τώρα θα βγει και ο Διαμαντής από το Λος Άντζελες. Είτε ο Διαμαντής. Ναι. Ωραία. Πες να μου κάνει εμένα ειδική μετάφραση όταν μιλάει. Να μου κάνει η μετάφραση ό,τι λέει, γιατί δεν το καταλαβαίνω. Ναι. Ναι ρε, δεν μιλάει ελληνικά, μπες αυτός. Εντάξει τώρα, κοίτα να δεις. Δεν είναι όλοι σταυραϊτοί της Κορινθίας. Μην κοιτάς εσύ που πριν να πεις κάτι καταλαβαίνουν τι θες να πεις. Ναι ρε Μένιο, εγώ μιλάω καθαρά ελληνικά. Μιλάω νεοελληνική γλώσσα. Ο Διαμαντής τι μιλάει? Μιλάει, ξέρω εγώ, τη δικιά του γλώσσα. Πάλι είναι προφορά, να πούμε, αυστραλοαμερικάνικα. Κατάλαβες. Είναι παλαιολιθική γλώσσα ρε φίλε. Κάτι τέτοια. Τι να την κάνεις τώρα, τι να την κάνεις τη γλώσσα? Τι ρε φίλε, πώς θα συνεννοηθείς με τον άλλον? Αυτός μπέσα μπορεί να συνεννοηθεί με τους Ινδιάνους. Τους κάνω πλάκα. Με τους Ινδιάνους που ζουν στην Ινδία. Ναι. Ναι ρε. Δεν τους ξέρεις Ινδιάνους? Δεν το είχα σχέση. Που κυνηγάνε τα τέτοια, κατάλαβες? Ναι, οι Ινδιάνοι κυνηγάνε τα τέτοια που κατάλαβα. Ναι ρε, οι καρνάβαλοι, ξέρεις τώρα. Οι Ινδιάνοι. Ναι ρε. Ναι ρε, που σκοτώνουν, πετάνε τόξα, τέτοια. Οι Ινδιάνοι της Ινδίας. Ναι ρε. Σκοτώνουν και πετάνε τόξα. Ναι ρε φίλε. Ξέρω εγώ, σκοτώνουν ζώα, ζουν σε ζούγκλες. Κατάλαβες, που τους κυνηγούσαν να τους φάνε. Τώρα κατάλαβα βρε μαλάκα, τώρα πήρα πρέφα, τι θες να πεις. Ναι ρε. Έλα, κατάλαβα για ποιους μιλάς. Ναι, με αυτούς. Α, αυτούς, ναι, ναι, με αυτούς μοιάζει ο Διαμαντής. Στο μίλημα σίγουρα, τώρα στην εμφάνιση, εντάξει, είναι πιο ωραίος από αυτούς. Είναι πιο ωραίο παιδί, Ναι ρε, είναι ωραίος, πιστεύω ελκύει οι κοπέλες. Ειδικά μιλφάρες τέτοιες, πιστεύω τους ελκύει. Και γκούγκαρ, να ξέρεις. Τι έκανε? Γκούγκαρ. Ναι. Αυτές Μένιο είναι... Στραβά Διαμαντής. Ναι ρε, αυτές είναι οι 50 πλάσοι, οι πιο, ξέρεις, αυτές που έχουν κάνει πλαστικές, που είναι κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα. Για συνέχεια, αυτές... για να δώσουμε στα φώτα σου να μου. Αυτές λέγονται γκούγκαρ, Μένιο. Οι άλλες πώς λέγονται? Οι άλλες λέγονται μέχρι τα 30, ναι. Λέγονται μιλφάρες. Όχι, μέχρι τα 40 λέγονται μιλφάρες. Ναι. Από τα 40 και πλάς λέγονται γκούγκαρ. Και από τα 50 και πλάς τι λέγονται? Από τα 50 και πλά, γκούγκαρ συνεχίζει. Εντάξει, τα 70 τώρα δεν ξέρω πώς λέγονται. Από τα 60 και πλά, τι λέγονται? Από τα 60 ανάλογα, πώς είναι η γυναίκα, άμα είναι έτοιμη να σου ξεζουμίσει. Λες την τσ***α που κοιτάς εσύ, τι κατηγορία είναι? Γκούγκαρ, μαλάκα. Μετά τα 60? Ναι, ρε. Γκούγκαρ λέγονται. Έχω δει, ρε φίλε, που οι άλλοι είναι 58 ή 60. Για πες ρε, εσύ θέλω να μάθω. Να μαθαίνω ή χωρίς? Τι να μάθεις ρε Μένιο? Πες λίγο, δηλαδή τι θέμα είχε? Ήταν κάτι, ξέρεις, στο hub, το είχα πάει, φαντάζομαι ξέρεις το site. Και ρε φίλε είχα περιέργεια ρε φίλε, λέω να πάω να ψάξω. Ψάχνω Google. Και βλέπω ένα νέο να δω, ξέρεις, αυτή να είναι, ας το πούμε, η sugar mommy του, ρε. Ναι. Κατάλαβες. Προσπαθώ και συνέχεια. Ρε, sugar mommy, ναι. Να σου εξηγήσω να καταλάβεις, γιατί εσύ είσαι πιο παλαιολιθικής εποχής, κατάλαβες, δεν τα πιάνεις αυτά. Είναι αυτή ρε που και καλά ο άλλας είναι 20 και αυτή είναι 70 και... Έχει σχέση με αυτήν, αυτός ο 20άρης με την 70άρα, ναι. Για τα λεφτά. Κάτι τέτοιο θέμα είχε και κατάλληλες, μετά μπήκε στο ψητό. Τι λέει ρε νόημα κοιτάσαι. Ναι, εντάξει, βλέπω κάτι περίεργα ρε φίλε, κατάλληλες. Ναι μωρέ, εντάξει. Αν δεν έχει και λίγο νόημα να πούμε τι δεν... Εντάξει ρε Μένιο, τουλάχιστον εγώ δεν δίνω λεφτά σε OnlyFans και μαλακίες. Δεν δίνεις, ε? Όχι ρε, πας καλά. Αλλά εντάξει, είχα ακούσει από κάτι άλλους που δίνουν π.χ. Υπάρχουν πολλοί που δίνουν 5 ευρώ, έτσι τις παταλάνε και βλέπουν την άλλη να χαράει. Μανιακό. Τι? Λέω, ευχαριστώ το ραπανιακό, κατευθείαν νόμιζα ότι μιλάω με σένα. Α, ωραίος ο ραπανιακός. Ωραίος, ναι. Ναι. Τον αρέσουν και αυτόν οι γκούγκαρ. Οι γκούγκαρ. Ναι. Σημαίνω τέτοιο θα έχεις στυλ πια, γιατί είσαι μεγαλώσει. Τι να θέλω κι εγώ, γκούγκαρ. Γκούγκαρ, γκούγκαρ. Τώρα στα 50 μου εγώ θέλω γκούγκαρ δηλαδή. Άμα στα 50 εγώ να πούμε ψάξω να βρω γκούγκαρ πρέπει να την μπουμπουλίνα ρε. Γιατί γέλασε. Και δεν μου λένε εσύ, όλη τη μέρα τώρα να πούμε τι πασαβιόλα είσαι. Όχι ρε, απλώς... Όχι, τώρα να πεις την αλήθεια, πόσες τη μέρα. Υπάρχει περίπτωση να πεις τώρα εσύ δηλαδή. Όχι ρε, μαγε, εντάξει. Αφού δεν πειράζει μαλακής, ξέρω, πόσες γιάτας. Βαράω ρε φίλε, 2 με 3 ανάλογα, το ελέγχω. Ελεγχόμενες. Ναι ρε Μένιο. Ελεγχόμενες έτσι. Και η πιο καλή ποια είναι, η πρώτη, η δεύτερη ή η τρίτη? Η πρώτη είναι η καλύτερη. Η πρώτη είναι η καλύτερη. Ναι. Δεν μου λες τι όρθιος ή ξαπλωτός? Μ' αρέσει όρθιος. Ξαπλωτός? Ξαπλωτός δεν με... Το έχω κάνει αλλά δεν με γεμίζει τόσο. Άκου να δεις τι έχει πάθει ένας δικός μου κάποτε. Τον άρεσε να την ξαπλωτός. Εντάξει, ήταν η πρώτη της ημέρας και έβλεπε κάτι με κούγκαρ. Κούγκαρ, ναι, κατάλαβα. Εκεί που την ξαπλωτός και έβλεπε να πούμε, την ώρα που του ήρθε και με ανοιχτό το στόμα αυτός. Ναι. Και τι έπαθε ρε μάλακα? Ασφυξία ξέρω εγώ. Όχι ρε, κάνα λόμπα τα και τα κατάπιε. Ακούω ένα βραδιάτικα. Τι έπαιζε τα μαλάκα μου. Μην το κοιτώ. Γι' αυτό δεν κοιτάς πολλές κούγκαρ να πούμε. Μην κάνουν κανένα ψιλοκρεμαστό και δεν κοιμάεις τίποτα. Μαλάκα. Τι λες ρε αλήθεια τώρα, με τρολάρες? Όχι ρε σοβαρά. Τι λες ρε? Ναι. Ψι ρε μαλάκα, κρίμα το παιδί ρε. Πόπο μαλάκα. Όχι ρε Μένιο, όχι ρε ξαπλωτός, δεν μ' αρέσει καθόλου. Εμένα μ' αρέσει να είμαι έτσι και να δίνω πόνο. Βασικά μ' αρέσει να το κρατάω ρε, κατάλαβες. Εκεί που είναι να πεταχθούν τα παιδιά μου, να τα κρατήσω. Κατάλαβες. Κοίτα να δεις, αυτό είναι καλή κίνηση γιατί κάθε φορά που κρατιέσαι πατάς στις μύτες των ποδιών και γυμνάζονται οι γιγάμπες. Δεν ξέρω ρε, αλλά αυτό είναι χ**ρεμένο. Δηλαδή μπορεί τώρα εσύ στο λεπτό να κάνεις 60 επαναλήψεις με το κράτημα. Εντάξει, σίγουρα. Έχω γυμνασμένες γάμπες. Παίζει να είναι γι' αυτό ρε Μένιο, δεν ξέρω. Από το κράτημα, παίζει να είναι γι' αυτό, δεν ξέρω. Πάντως έχω γυμνασμένες γάμπες. Μου είχε πιάσει μια κοπέλα. Υπάρχει πιθανότητα τώρα εσύ αφού σε αρέσει να το π***ει όρθιος, υπάρχει περίπτωση να το π***ει περπατώντας? Πατώντας, γιατί όχι, άμα είμαι τόσο κ***ης. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να περπατάς στο διάδρομο να πούμε να κάνεις γυμναστική και να το π***ει όρθιος? Άμα μου έρθει μια, ας το πούμε, σκέψη με κοπέλα ότι την ξέρω, γιατί όχι ρε φίλε, είμαι πολύ κ***ης. Βαράς και στο περπάτημα και στο τζόκινγκ ή μόνο στο περπάτημα? Πάτημα στο τζόκινγκ, όχι. Στο τζόκινγκ με παίρνω ενέργεια, κατάλαβες, για μετά να κάνω ένα μπανάκι και μετά αρχίζω. Παπαπαπα, πυροβολάω. Όρθιος. Όρθιος ρε, τι ξαπλωτός να καταπιώ κι εγώ όπως θα κατάπιω άλλος. Εσένα σε φαντάζομαι όπως το Σιλβέστερ Σταλόνε στο Ράμπο 2. Ναι. Που μπήκε μέσα να πούμε και τους γάζωνε όλους με τον Μπράουνι και τον Τριαντάρι, τον έχεις δει? Το έχω δει, πόρε φίλε, τι μου θύμισε. Και κρυβόταν όλοι κάτω από τα μπουτίκια, κάτω από τα τραπέζια σαν τα μπουτίκια. Έτσι κρύβονται και οι άλλοι όταν εγώ πυροβολάω, αλλά με το λαμίκο, κατάλαβες. Σε φαντάζομαι σε εσένα να πούμε θα γυρίσουμε το λαμάμπο 2. Να μπεις μέσα σε ένα δωμάτιο, να είναι τα κόρδωνα εκεί πέρα και να τα πυροβολάς όρθιους και περπατώντας. Φίλε του μεταξύ, πάρα πολύ ρε φίλε, δεν ξέρω ρε Μέγιο. Το έχεις ξαναδεί σε αυτό. Ποιο ωραία, την άκουσα. Να πυροβολάει άλλος όρθιος και περπατώντας. Όχι. Έχω δει και καλά, Μένι ακούς. Ναι. Έχω δει και καλά ότι υπάρχει, ας το πούμε, πόλεμος. Ναι. Και για να, ας το πούμε, να μην κάνουν κακό στα κορίτσια να τους κατάλαβες. Όχι, για εξήγα. Ρε και καλά υπάρχει πόλεμος. Έχεις δει να γίνεται πόλεμος. Και καλά ρε ότι υπάρχει πόλεμος ρε, κατάλαβες. Σε τσο... Ναι, ναι, σε τσο... Για συνέχα ρε γίγαντα, μ' αρέσει αυτό. Έχει πολλές προβολές αυτό. Και... Έχει πολλές προβολές. Σε πόλεμο. Μαλάκα, είχα και ήθελα να έχει άλλο, κατάλαβες. Στον πόλεμο. Ναι ρε, στον πόλεμο. Και καλά υπάρχει πόλεμος και οι άλλοι για να μην πάθει κάτι κακό τον αρχίζει και κατάλαβες. Δουλεύει το εργαλείο. Και φίλε, είχα πάθει και μαλακία. Και μετά ξανά ρε. Καπάκι. Δεν έπεφτε. Δεν έπεφτε με τίποτα ρε. Και πυροβόλησε και δεύτερη φορά. Τι? Και πυροβόλησε και δεύτερη φορά. Α, καλά αυτό, ας φίλε. Άρχισα λίγο να πυροβολήσω τη δεύτερη φορά, αλλά φίλε πυροβόλησα καλά. Βγήκε. Μεγάλη αρχηγέ. Ναι, ρε, βγήκε με μίσος ή βγήκε... Μ' αρέσει Μένιο ο wild sex, είναι η αλήθεια. Δεν μ' αρέσει soft. Κατάλαβα. Μ' αρέσει να την άλλωσα κατάλαβα, να στα κάνει κόκκινα. Ναι. Ναι, ρε. Και η κόμενα να φοράει παραλλαγή ρούχα ή να είναι όμηρος και να είσαι εσύ να την προστατεύεις. Να είναι όμοιρη φίλε και εγώ να την ελευθερώσω. Και εσύ να μπεις να πούμε πλακωμένος στο φούμο, στο πρόσωπο, παραλλαγή, ντυμένος ο Ικάς εκεί και τα λοιπά, έτσι. Ναι, μ' αρέσουν playboy. Μ' αρέσει να είμαι εγώ στρατιώτης, οι άλλοι να είναι σαν μια μουσουλμάνα ρε, κατάλαβες. Κάτι τέτοιο. Ναι. Και κατάλαβες, να είμαι ο αφέντης της. Ο αφέντης ή αυτός που θα τη σώησε από την ομοιρία. Στην αρχή να κάνω ότι εγώ θα σώσω αυτήν από την ομοιρία. Ναι. Και μετά να κάνουμε ένα πολύ ωραίο έρωτα. Ναι. Και δεύτερο πλάνο έχω να είμαι ο Αλή Πασά. Και καλά να είμαι εγώ Αλή Πασά. Ωραία Αλή Πασά Ναι, Αλή Πασά. Και να περιμένεις τα νέα τώρα εσύ να πούμε στο ανέπιστο Σούλι. Ναι. Και να έρχεται το πρωτοπαλίκαρο και να το λες την αλήθεια ώρες είναι ελπιολέκα. Ναι. Και η δέσπο από κάτω να πούμε να βαράει την ντούκα, Ναι, ναι αυτό. Και εσύ να είσαι κάτι σαν το Φερνάντο Σάντζο. Ναι ρε Μένιο. Κατάλαβα. Μένιο. Με κάτω. Τον Αλή Μπαμπά. Αλή Μπαμπά. Τον έχεις Αλή Μπαμπά, όχι δεν έχω δει. Έχω δει όμως. Πώς το πω, ρε Μένιο, ευγενικά. Ευγενικά θα το πεις. Like, όχι στην εκπομπή και subscribe στο κανάλι. Όλοι like στην εκπομπή και subscribe. Αυτά που. Πες το ευγενικά. Και καλά να είσαι μέσα στη στενή ο ένας. Πού να είσαι? Να είναι η μπατσίνα. Καταλαβες. Να είναι η μπατσίνα, να είναι η αστυνομική. Και άμα η μπατσίνα έχει και τον κλόπ να πούμε στα χέρια, τι γίνεται. Μαλάκα, αυτό με έχει ερεθίσει. Ναι. Ναι, ναι. Ας με κάνω τι θέλει, είμαι φυλακόβιος. Και η μπατσίνα με τον κλόπ στα χέρια. Πιο γκλοκ μαλάκα, ό,τι θέλει, ας έχει και το άλλο, το... Πώς το λένε, αυτό που βαράει... Αυτό το γκλοπ, πώς λέγεται. Ας έχει τον κλόπ. Παπαπαπαπα, φίλε Μένιο, άσε. Δηλαδή, τι σκέφτεσαι τώρα, να σηκώσει τα πόδια να είσαι εξαπλωμένος στο κρεβάτι. Να σηκώσει τα πόδια πάνω να πούμε δεμένα με χειροπέδες από τον Αστράγαλο να σε κομπανείς στον κλόπ στο να ανάψει και το ρεύμα. Όχι ρε, ξέρεις τι θα ήθελα. Αυτό δεν λες τόση ώρα. Ερεμένιο, δεν καταλαβαίνεις, είσαι λίγο παππούς αυτά που είναι στο πόδι, το λέμε κακιά. Για πες. Εμένα μου αρέσει άλλο να ας το πούμε... Ρε φίλε, αυτό, αλλά όχι να με δέσει η άλλη ρε μπρο, απλώς να είναι λίγο, ξέρεις, λίγο άγρια, να μου πει άτακτο αγόρι σήμερα, κάνεις μια ποινή, καταλαβες. Ναι. Και η ποινή θα είναι να την πυροβολήσω. Και δεν μου λες ρε εσύ, άμα σε πει τώρα διάλεξε, τι θες, μέσα ή να σε κουμπανίσει τον κλόπ λίγο για κουμπανιθόμετρο, τι θα πεις. Τι εννοείς μέσα. Φυλακή ή κουμπανιθόμετρο. Φυλακή. Μέσα στη φυλακή. Φυλακή, Ας φίλε. Το έχω κάνει. Ξύλο λέει, θέλει αυτός. Εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου σε φίλο μου τον Τρικαλινό που έλεγε κούρλωμα δυο ώρες του συντριβάνια μου. Ας σε πω εγώ μπατσίνα μετά. Θα στρώσεις σου κανονικά. Μ' αρέσει αυτό πάρα πολύ. Κοίτα να δεις τώρα, εντάξει, γούστα είναι αυτά. Σου πω κάτι, μ' αρέσει μένει και να τη δέσω την άλλη. Το έχω δει φίλε, είναι απίστευτη. Να δέσεις την κόμενα. Στην κόμενα. Με τι. Με τέτοιο ρε, να τη δέσεις. Με τι. Με αλυσίδες. Χειροπόδαρα. Ρε, μόνο πόδια, όχι χέρια ρε, κατάλαβες. Μόνο πόδια. Τα χέρια να τα έχει ελεύθερα, έτσι. Να τα έχει ελεύθερα και μόνο πόδια. Και αν την έχεις εμένα με τα πόδια και τα χέρια τα έχει ελεύθερα. Τα χέρια πού δες να τα έχει απάνω σου. Στον Λαμίκο. Πού? Στον Λαμίκο. Δηλαδή? Ο Λαμίκος ρε Μενιό. Τι είναι ο Λαμίκος? Είναι το AK-4, είναι κατάλαβες. Το όπλο. Α. Ο Λαμίκος. Αυτός είναι ο Λαμίκος. Μάλιστα. Τώρα Λαμίκος το ξεφτυλίσαμε. Από εκεί που πήγαμε να γίνουμε Ράμπο με το 30 να πούμε και, και τα... Το κάναμε Λαμίκο να πούμε. Μένιο, Λαμίκος. Δηλαδή τώρα θα πας στην Κούγκαρ και τι θα της πεις, θα σε πετάξω έξω το Λαμίκο και θα τρομάξει η Κούγκαρ. Όχι, θα της πετάξω το όλο όταν πάω στα ψάρια. Αυτό πάει με τις ηλικίες, Μένιο, άκουσα με λίγο. Ναι. Μιλάει τώρα εμπειρίας, άκουσα με λίγο. Ναι. Σε μικρές, δηλαδή 17-18. Συνέχα, για πες. Τι γέλασες? Τίποτα. Μένιο, ναι. Ακούς, στις μικρές 17-18 εκεί, κατάλαβες, ναι. Στην ηλικία μου, θα πετάξεις το Λαμίκο. Ναι. Στις μιλφάρες θα πετάξεις τον Λάμα. Ναι. Και στις Κούγκαρ θα πετάξεις τον Big Λάμα. Ναι. Τι πάει, αναβαθμίζεται, κατάλαβες, ανάλογα την περίσταση. Τώρα, άμα της πετάξω τις 18 χρονες στον Big Λάμα, ναι. Άστο φίλε, αυτή θα φοβηθεί, θα τρέξει. Δηλαδή, ρε εσύ του σηκώνεις με γρύλο να πούμε. Ανάλογα με την ηλικία. Ένιο, άκουσα με λίγο, οι μεγάλες, οι μιλφάρες με ρυθίζουν πιο πολύ από τις μικρές. Ναι. Έχουν πιο ωραία άγουστα. Ναι. Ναι. Όταν λες μεγάλες μιλφάρες, δηλαδή τι εννοείς για να καταλάβω. Ουκρανέζες, τέτοιες, μου αρέσουν πάρα πολύ. Είχα πάει, φίλε, εγώ ήμουν μικρός τότε. Θέλω να σου πω μια εμπειρία. Θες να σου πω, έχω το χρόνο, τέλος πάντων, αφού οι άλλοι... Τι θα μιλάμε τώρα, με τις μεταγραφές που έκαναν οι ομάδες τώρα. Λένε για μεταγραφές και μαλακίες, άκουσε με τώρα. Είχα πάει σε ένα παραδό στο Βόλο, τέλος πάντων. Αλλά εγώ ήμουν πολύ μικρός τότε ρε, ήμουν 16 χρονών. Και είχα πάει με 2-3 μεγαλύτερους. Και θυμάμαι... Ήσουν μικρός 17 χρονών. στα 7, ήμουνα παρακάτω. Ήμουνα στα 15, ήμουνα στα 16 εκεί. Ήμουνα πολύ μικρός. Έχεις πάει με 2-3 μεγαλύτερες, όλες μαζί τις πήρες. Δεν πήρα καμία, ρε, άκου τώρα το σώρα, αλλά δεν θέλω να με... Εντάξει, θα γελάς, αλλά τέλος πάντων. Για δες. Και θυμάμαι ήταν μια εκεί Ρουμάνα. Και ρε Μένιο, δεν ξέρω ρε φίλε, θυμάμαι σε κάποια φάση μου μιλάει και εγώ είχα αλλού το μυαλό, ρε, μου είχε κ***σει πάρα πολύ. Μόνο και που μου μίλησε, σκέψω. Μου είχε γίνει τούμπανος. Κάτι όμως σε τραπέλη τα όταν είδαν τον Καρυπίδη. Δεν ξέρω, μπορεί, αλλά σου λέω μου είχε γίνει τούμπανο ρε με αυτή την τύψα. Στα 16. 16, ναι. Ο μόνος άνθρωπος που το έχει πάθει. Δεν το έχει πάθει κανένας άλλος. Ναι, δεν ξέρω, αλλά άκου λίγο. Μόνο εσύ το έπαθες. Και μου γίνει τούμπανο και σε κάποια φάση Μένιο πήγα εγώ να πιω έτσι ένα ποτό, κατάλαβες. Ναι. Αλλά εγώ δεν είχα πολλά λεφτά. Ναι. Δηλαδή ήμουν άφραγκος, με κέρασε ένας φίλος μου το ποτό. Ναι. Και σε κάποια φάση με ακουμπάει λίγο το χέρι, Μένιο. Επειδή... Μου ξαναίγινε το μπουνό. Πάω στο σπίτι και εκείνη την ημέρα είχα βαρέσει πιο πολλές που έχω βαρέσει ζωή μου. Αφού δεν την και εκείνη τη μέρα περπατώντας δεν θα την ποτέ. 6 φορές μέρα. 6 φορές, δεν σου κάνω πλάκα. 6, ε. Μαλάκα, τα είχα πάθει όλα. Κοιμόμουν το βράδυ και σκεφτόμουν αυτή. Σκεφτόμουν ότι το μαξιλάρι μου ήταν αυτή, κατάλαβες, και έκανα κάτι περίεργα. Κατάλαβα. Τι έχεις δηλαδή, δεν υπήρχε Μένιο πραγματικά. Όχι, δεν είναι τίποτα. Τις προάλλες μιλάγαμε με έναν από την Πτολεμαΐδα. Εσύ πήγες το μαξιλάρι, αυτός πήγες το μπιφτέκι σε μια ταβέρνα. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, δεν είναι τίποτα. Εντάξει, Μένιο... Τώρα θέλω να πάρω ένα... Σήμερα... τι έχει το πρόγραμμα, Γκούγκαρ, Τζάνγκουαρ, τι έχει το πρόγραμμα. Σήμερα πάμε, θα τελειώσω την εκπομπή σου, δηλαδή θα την ακούσω όλη λογικά. Θα κοιμηθώ, αύριο λογικά θα φάω ένα ωραίο πλούσιο πρωινό. Μετά θα βγω παρά με κάτι φίλους. Και εντάξει, αυτά πάνω κάτω. Τώρα σκέφτομαι να δω τι θα κάνω σε ΙΕΚ. Γιατί έχω πάει σε ένα ΙΕΚ. Πήγες, ε? Ναι, πήγα. Έχω διαλέξει ειδικότητα βοηθός ακτινολόγου. Ναι. Είναι καλή ειδικότητα. Με νοσοκόμες και ντοκτορέσες. Ναι, έχω δει. Αυτό είναι, εντάξει, αυτό είναι basic. Δεν είναι κάτι, εντάξει. Ναι. Φιλάκια πολλά, μεγάλο αρχηγείο Λάμα. Σε να πάρω αύριο. Έλα, λέγε Μένιο. Από σήμερα θα παίρνεις το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Γιατί? Εντάξει, αν δεν έχουμε σε ένα αρχηγό τώρα που πυροβολάς περπατώντας, ποιο θα έχουμε. Μένιο, άντε θα σε ξαναπάρω και αύριο, τρελέ μου. Καλή συνέχεια. Ξαναπάρε. Γεια.